Ιδιαίτερα επιφυλακτικός είναι ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών της Μαγνησίας στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού της γειτονιάς που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας από την επόμενη χρονιά με πόρους του ΕΣΠΑ. Ο κ. Νίκος Χαυτούρας επισημαίνει ότι η κοινωνία έχει χορτάσει από ανακοινώσεις, ωστόσο αυτό που χρειάζεται η δημόσια υγεία είναι στελέχωση των εγκαταλελειμμένων δομών της. Δυστυχώς μέχρι στιγμής μόνο εξαγγελίες βλέπουμε. Το αστικό τύπου κέντρο υγείας που είναι το παιδί είναι διαλυμένο, δεν έχει καθόλου γιατρούς. Κανένα ορθοπαιδικό, κανένα παιδίατρο, κανένα γαστιντερολόγο και τώρα λένε για αυτόν τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού της γειτονιάς. Χρειάζονται προσλήψεις όμως. Δίχως προσλήψεις δεν μπορεί κανένας θεσμός να λειτουργήσει. Οι εξαγγελίες είναι καλές. Οι εξαγγελίες αποπροσανατολίζουν λίγο, έχουν στάχτη στα μάτια των πολιτών που πραγματικά βιώνουν μια κατάσταση τραγική σε όλα τα επίπεδα. Μια κατάσταση στη δημόσια υγεία πραγματικά θλιβερή, πρωτοβάθμια που δεν υπάρχει, συνάνθρωποι που χάνονται από την ανεπάρκεια της πρωτοβάθμιας, βιώνουμε και εμείς στο νομό μας τέτοια περιστατικά. Ο θεσμός του γιατρού της γειτονιάς θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση 3.000 γιατρούς και 250 δομές υγείας. Το σύστημα θα λειτουργήσει καταρχήν σε 60 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων είναι και ο Βόλος. Οδηγούν όλα στο ότι πρέπει να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση. Δίχως γενναία χρηματοδότηση και μόνιμες προσλήψεις, είτε είναι γιατρός της γειτονιάς, είτε είναι γιατρός στο νοσοκομείο, είτε είναι γιατρός στο κέντρο υγείας, πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Δίχως προσλήψεις πώς. Μέχρι στιγμής βιώνουμε εξαγγελίες που είναι στα πλαίσια του αποπροσανατολισμού της πραγματικά θλιβερής τραγικής κατάστασης που επικρατεί. Μιλάμε για γκρέμισμα της υγείας. Να δούμε πράξεις. Μέχρι στιγμής βιώνουμε ένα γκρέμισμα. Θέλουμε άμεσα πράξεις. Γιατί η κοροϊδία περί εξαγγελιών πραγματικά προκαλεί την κοινωνία, αλλά και η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει.